Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον Εύρο βρέθηκε σήμερα η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί τους υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την αποστολή αποτελούν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι κάνετε, καλά είστε. Να είστε καλά. Πάντα δυνατά, πάντα δυνατά. Καλημέρα. Στον Εύρο βρέθηκαν σήμερα οι επικεφαλείς θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, συνοδευόμενοι από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο όπου υπάρχει ένταση στα λειτουργικά σύνορα. Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το ζήτημα διεθνές πολιτικό. Μαζί με τους συναδέλφους μου, είδαμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μακριά από την ύπουλη προπαγάνδα των fake news που κυκλοφορούν για να κρύψουν την αλήθεια. Και αυτή είναι μία. Η Τουρκία κάνει πράξη την ομολογημένη απειλή της και επιχειρεί να στείλει δεκάδες χιλιάδες κατατρεγμένους ανθρώπους παρανόμως στην Ελλάδα ζητώντας ανταλλάγματα. Αν και η ίδια έχει πλέον χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα, αποτελώντας de facto πλέον την πατρίδα πολλών από αυτούς, εξακολουθεί να τους χρησιμοποιεί ως γεωπολιτικούς μοχλούς για τους δικούς της σκοπούς. Παραβιάζει έτσι κατάφορα την κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την οποία οφείλει να συγκρατεί πρόσφυγες στο έδαφος της, αλλά και να εμποδίζει τις παράνομες οδούς προς την Ελλάδα. Δυστυχώς, η Τουρκία έχει μετατραπεί σε επίσημο διακινητή μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση, την οποία αποδεικνύουν όλα τα τεκμήρια. Δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν με την απειλή ότι θα ανοίξει τις πύλες των μεταναστών προς την Ευρώπη. Τα βίντεο που δείχνουν δωρεάν μετακινήσεις χιλιάδων ανθρώπων με τουρκικά λεωφορεία και συνοδεία στρατοφυλακής. Οι μαρτυρίες όσων έφτασαν στον Εύρο, όπως και τα μηνύματα των δουλεμπόρων που γράφουν για δίθεν ανοιχτά σύνορα. Αγαπητοί φίλοι, το πρόβλημα αυτό δεν είναι πια προσφυγικό και μεταναστευτικό. Συνιστά μια ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδος, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και η παράνομη εισβολή χιλιάδων ανθρώπων παίρνει τη μορφή της επιβολής του εθνικού μας εδάφους, με εμπροστοφυλακή, συχνά ανθρώπους άγνωστης προέλευσης, αλλά και αγνώστων σκοπών, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν απροκάλυπτα βία για να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια και εκτοξεύουν δακρυγόνα που χρησιμοποιεί ο τουρκικός στρατός. Την ίδια στιγμή που την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώθηκε η στήριξη με 700 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Και η παρουσία μας εδώ μαζί στη χώρα σας σήμερα είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε στον ελληνικό λαό, στους Ευρωπαίους πολίτες και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι είμαστε μαζί γιατί θεωρούμε ότι η προστασία των συνόρων είναι ζωτική σημασία και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά να ενεργούμε με αναλογικό τρόπο και να δείχνουμε σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στο διεθνές δίκαιο. Και εμπιστευόμαστε εσάς, εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή σας, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αν έχετε μπροστά σας ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολύπτυχο ζήτημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ως Ευρωπαίοι να προστατεύετε τα σύνορα μας και ταυτόχρονα όμως να επιδιδύετε σεβασμό για το διεθνές δίκαιο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά σημαντικά θέματα και πράγματι έχουμε μια συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υλοποιείται αυτή η συμφωνία και γι' αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουμε να εγγυόμεθα την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και θέλουμε και περιμένουμε από την τουρκική πλευρά να σέβονται και να τηρούν αυτά που υποσχέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στην συγκράτηση της κατάστασης αυτής και την αντιμετώπιση της κατάστασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Έλληνες συνοριοφύλακες και το λιμενικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες, τους αστυνόμους και τη Frontex για
της άοπνες προσπάθειας τους. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να σας πω ότι οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες. Τα σύνορα αυτά δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και βρίσκομαι εδώ σήμερα ως Ευρωπαία στο πλευρό σας. Θέλω επίσης να εκφράσω τη συμπόνια μου για τους μετανάστες οι οποίοι πέσαν στην παγίδα των ψεύτικων υποσχέσεων και βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα, να δηλώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Ελλάδα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να φροντίσουμε ότι θα τηρηθεί τάξη στα ελληνικά εξωτερικά σύνορα, που είναι και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Είμαστε δεσμευμένοι να κινητοποιήσουμε όλη την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη στις ελληνικές αρχές. Και εγώ νομίζω ότι μια δέσμευτη που οφείλω να αναλάβω και ομού μαζί με τους άλλους θεσμούς είναι να έχουμε μια στρατηγική για τους ασυνόδευτους ανήλικους, τα ασυνόδευτα ανήλικα. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μέλλον τους, να προστατεύσουμε το μέλλον τους και πιστεύω ότι επ' αυτού η δέσμευση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων οφείλει να είναι πολύ εντονότερη. Εξ όσων υπήρξε σήμερα, λόγω γενιοδορίας, διότι πολύ συχνά οι πολιτικές ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων υπήρξαν πραγματικά. Δεν βασίστηκαν στη γενοδορία, αλλά στο δικό του συμφέρον. Πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός χώρος αξίζει κάτι περισσότερο και πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος για να σεβαστούμε τη μεγάλη δέσμευση που οι αρχές, οι θεσμοί και οι Έλληνες κάτοικοι υλοποιούν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο που άλλαξε την πολιτική της Ελλάδας στην προστασία της ημέρα των συνόδων, δηλαδή να μην επιτρέπει την παράνομη μετανάστευση στην κράτησή της, γιατί όπως είπε η Ούρσουλα, η Ελλάδα είναι η ασπίδα, τα πραγματικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εγγυητής της σταθερότητας για την ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το λέω αυτό και ως πρωθυπουργός, ο οποίος μιας χώρας που βρίσκεται στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων. Οπότε είναι προς όφελος όλων μας τα ελληνικά σύνορα να μην είναι πορώδη και συνεχώς εκτιμούμε πάρα πολύ και την ενημέρωση της προσπάθειας της ελληνικής αστυνομίας και των ανδρών και γυναικών, των δυνάμεων ασφαλείας και του στρατού. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Σύσκεψη για τα επόμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού στην περιοχή μας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στα σχολεία θα γίνεται ενημέρωση, ενώ σχετικές οδηγίες θα δοθούν και στις υπηρεσίες που έχουν αναλάβει την καθαριότητα δημοσίων κτηρίων. Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Ένωση Δήμων εξέδωσε ανακοίνωση υπενθυμίζοντας πως αποκλειστικά υπεύθυνο για το κλείσιμο σχολικών μονάδων είναι το Υπουργείο. Η προστασία των πολιτών από τον κορονοϊό ήταν στο επίκεντρο σημερινής σύσκεψης με το Δημαρχείο Κοζάνης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου. Αποφασίστηκαν κοινά βήματα ενημέρωσης των πολιτών και λήψη προληπτικών μέτρων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα, δεν προκύπτει από τον νόμο και τις οδηγίες του Υπουργείου το ενδεχόμενο να κλείσουν σχολεία για εργασίες απολύμανσης. Κάτι τέτοιο θα γίνει μόνο εφόσον προκύψει κρούσμα στην περιοχή μας. Ο Ιατρικός Σύλλογος συνεχίζει τις προσπάθειες ενημέρωσης για το θέμα του κορονοϊού, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, έχετε βγάλει ένα σχετικό δελτίο τύπου και συνεχίζει μια συνεργασία με τον Δήμο στο πλαίσιο ενημέρωσης και πρόληψης. Ακριβώς. Όπως καταλαβαίνετε, η ευθύνη μας για την δημόσια υγεία είναι τεράστια και ο ρόλος μας είναι θεσμικός. Άρα δεν μπορούσαμε να απουσιάζουμε. Όλες αυτές τις μέρες όπου η πόλη διασκέδαζε, εμείς προσπαθούσαμε να δουλέψουμε και να δώσουμε οδηγίες, να ακολουθήσουμε μάλλον σωστές πρακτικές, ορθές πρακτικές, ώστε να μην έχουμε διάδοση και διασπορά της νόσου. Έτσι βγήκε αυτό το φυλάδιο. Ναι, μεν βγήκε την Παρασκευή, το Σάββατο 29 του μηνός, αλλά σήμερα διανεμήθηκε γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν οι αργίες και οι διακοπές. Από την άλλη μεριά, οργανώθηκαν μια σειρά από συναντήσεις όλων αυτών των καιρών και για την ύπαρξη δράσεων, των οποίων θα είναι στο κομμάτι της ενημέρωσης πρώτα της κοινωνίας, ειδικών κομματιών της κοινωνίας πιο ευαίσθητων, όπως είναι σχολικές μονάδες ή κάποια ιδρύματα όπως είναι τα γεροκομεία ή κάποια άλλη
ειδικοί πληθυσμοί, οι οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού. Και από την άλλη μεριά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο απλοί, πρακτικοί, ούτε να υπάρξει πανικός, αλλά ούτε και εφησυχασμός, να δείξουμε αυτή την κοινωνική ευθύνη που πρέπει να έχουμε όλοι μας απέναντι στον συνάνθρωπό μας, γιατί μπορεί όντως οι πιο νέοι άνθρωποι να μην έχουν σοβαρά προβλήματα, γιατί τα συμπτώματα είναι πολύ αμβριχρά και δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά σε ειδικές ομάδες όμως ανθρώπων, ηλικιωμένους και άνθρωποι με προβλήματα, για αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς αυτή η λίμωξη μπορεί να είναι θανατηφόρα. Εμείς δεν θέλουμε να θρηνήσουμε κανένα θύμα και γι' αυτό το λόγο παρεμβαίνουμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά από δράσεις, τις οποίες τις κάνουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Κοζάνη σε πρώτη φάση, μια που είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά είμαστε στη διάθεση και όλων των υπόλοιπων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, και φυσικά με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία έχουμε μια αργαστή συνεργασία και προσπαθούμε ακριβώς να βοηθήσουμε τους κατοίκους. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές, ειδικά αυτό το έτος, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με την επιστημονική κοινότητα και κυρίως με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης. Σας θυμίζω την εκστρατεία την οποία είχαμε κάνει για την εποχική γρήπη στις αρχές του φθινοπόρου και έχει εμβολιαστεί αρκετός πληθυσμός. Έρχεται τώρα η νέα έξαρση αυτού του είδους της γρήπης, που είμαστε πάντα σε γρήγορη και επαγρύπνηση και πάντοτε με τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε αποφασίσει για κάποιες, μετά τη σημερινή συνάντηση, έχουμε αποφασίσει για από κοινού για κάποιες δράσεις, οι οποίες στόχο έχουν όσο γίνεται να περιορίσουμε την πιθανή εξάπλωση και να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα αν τυχόν εμφανιστεί κάποιο περιστατικό. Μέχρι στιγμής οι υγειονομικές μονάδες του Δήμου μας λειτουργούν όλες, δεν έχουμε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, αλλά θα κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα μας προφυλάξουν και στο ενδεχόμενο που εμφανιστεί κάποιο ενδεχόμενο κρούσμα να είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται. Οι ενέργειες που αποφασίστηκαν σήμερα είναι ενέργειες πρόληψης και ενημέρωσης, φαντάζομαι, έτσι. Αφορούν την ενημέρωση κυρίως των εργαζομένων του Δήμου. Επίσης αφορούν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε ακόμα και τα μικρά τα παιδάκια πώς μπορούμε με πολύ απλές τεχνικές να προφυλαχτούμε από την μετάδοση της νόσου. Επίσης αφορά ενημερωτικό υλικό το οποίο θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες. Και τέλος, αφορά και όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες διερευνούμε στη συνέχεια, οι οποίες αφορούν την απολύμανση των δημόσιων χώρων, που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε, αν τυχόν υπάρξει κάποιο κρούσμα, αντίστοιχα να το περιορίσουμε. Όταν αντιμετωπίζουμε ειδικά θέματα, είναι προφανές το ότι απευθυνόμαστε και ζητούμε τη γνώμη και συζητούμε με τους ανθρώπους που κατά τεκμήριο και αντικειμενικά έχουν γνώση των θεμάτων αυτών. Για τα θέματα λοιπόν της επιδημίας του κορονοϊού, το προηγούμενο διάστημα είχαμε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας που απασχολείται στο Δήμο και σήμερα είχα την ευκαιρία να τα πω και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, προκειμένου να κινηθούμε σε κάποιες κατευθύνσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να ξεπεράσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όποιους δυνατούς κινδύνους γύρω από το ζήτημα του κορονοϊού. Στα πλαίσια λοιπόν και προκειμένου τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι τα πλέον σωστά και τα πλέον αποτελεσματικά, είχαμε τη συνεργασία με τον πρόεδρο και από κοινού καταλήξαμε στο ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι, πρώτον, μια γενική ενημέρωση που έχει ετοιμαστεί από το γιατρό εργασίας και θα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου. Δεύτερον, μια ιδιαίτερη ενημέρωση και λήψη μέτρων στους εργαζόμενους του Δήμου που ασχολούνται με την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, δηλαδή με την καθαριότητα των δημοτικών κτηρίων, την καθαριότητα των παιδικών σταθμών, την καθαριότητα των σχολείων του Δήμου μας, που με επισήμανση των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να παίρνουν, σε ποια σημεία πρέπει να δείχνουν προσοχή και πώς να συμπεριφέρονται με τον εξοπλισμό καθαριότητας που χρησιμοποιούν. Το τρίτο αφορά την αντίστοιχη ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και προβολή και ενδεχομένως και εκπαιδευτικού υλικού στους παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν αποκλειστικά με την ευθύνη του Δήμου. Βέβαια το προετοιμασία, εάν απαιτηθεί και όταν απαιτηθεί,
απολύμανση σχολείων. Η απολύμανση των σχολείων, μάλλον το κλείσιμο των σχολείων, είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας. Η απολύμανση των σχολείων γίνεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί ύποπτο περιστατικό στο μαθητικό δυναμικό ή στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα εδώ. Παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία ώστε εάν απαιτηθεί να είμαστε πανέτοιμοι και να μην χρειαστεί τότε να ψαχνόμαστε. Και βεβαίως για όλους τους ευαίσθητους χώρους, σχολεία, χώροι εργασίας κτλ., προετοιμάζουμε μια αφύσαση συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, ούτως ώστε όλοι να ενημερωθούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εννοείται ότι για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε θα υπάρξει και η αντίστοιχη και ανάλογη ενημέρωση και μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, αλλά σε άλλους δήμους περιφέρειας έχουν πάρει αποφάσεις για απολύμανση σχολείων. Η απολύμανση του σχολείου, υπάρχουν οι οδηγίες, το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, του πρώην Κελπνό. Πότε γίνεται και πώς γίνεται. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες. Σύμφωνα τέλος με το Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, θα πρέπει οι πολίτες αλλά και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να τηρούν στο απόλυτο σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Γιατρέ, είχατε εκφραστεί θετικά στην τότε απόφαση για την αναβολή ματέωση των εκδηλώσεων της αποκριάς. Θεωρείτε πως θα πρέπει το μέτρο να επεκταθεί και σε άλλες δημόσιες δράσεις? Έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες, αθλητικά γεγονότα, θέατρα. Υπάρχει λόγος περιορισμού αυτών των δράσεων? Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν πρέπει να εκφέρουμε προσωπικές γνώμες. Θεωρώ ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να λέμε είναι αυτή η ομάδα των επιστημόνων, η οποία είναι εντεταλμένη από οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία και σύστημα, να δίνουν τις πληροφορίες αυτές. Αυτοί λοιπόν να σχεδιάζουν λοιπόν τις δράσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά να υπάρχει το πολιτικό σθένος αυτές τις αποφάσεις που οι ειδικοί μας λένε να προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε. Επομένως, αυτό το οποίο εκφράστηκα νωρίτερα για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις ήταν ακριβώς γιατί φοβόμαστε την τυχόν διασπορά. Δηλαδή δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο αυτή τη στιγμή να κινδυνολογήσουμε ή να πούμε να γίνει αυτό το οποίο έγινε δυστυχώς στη γείτονα χώρα, στην Ιταλία, όπου ξέφυγαν κάποια περιστατικά και από εκεί και πέρα βλέπετε τις δυσάρεστες καταστάσεις τις οποίες βιώνουν εκεί. Λοιπόν, όπου έχουν 37 νεκρούς και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λοιπόν οι οποίοι έχουν μολυνθεί. Αυτά τα πράγματα δεν τα θέλουμε να τα ζήσουμε εμείς εδώ. Είμαστε μέσα εισαγωγικά τυχεροί, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν αυτό το τριήμερο ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή είχε αρκετή ζέστη, δεν είχε υγρασία, δεν είχε βροχές, δεν είχε κρύο. Άρα λοιπόν ήταν λίγο πιο δύσκολη η διάδοση αυτού του ιού. Ας ελπίσουμε όμως ότι πέρα από τον καλό καιρό και τον καλό Θεό που μας βοηθάει, να προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το σωστό. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα του κορονοϊού? Καταρροή, πονόλαιμος, πυρετός και βήχας. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Πώς θα προστατευτώ από το κορονοϊό? Πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με ακολούχο διάλειμμα ή νερό και σαπούνι. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με χαρτομάτιλο κατά το βήχο ή το φτένισμα. Κατάμε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσους βήχουν, φτερνίζονται ή έχουν πυρετό. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε τη μύτη, το στόμα και τα μάτια μας. Αν παρουσιάζουμε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή και έχουμε ταξιδιωτικό ιστορικό σε πληττόμενη περιοχή, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας ή με τον ΕΟΔΗ και παραμένουμε στο σπίτι μας. Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. 85% όσων νοσούν από τον κορονοϊό εμφανίζουν ήπια συμπτώματα. Περισσότερο ευάλωτοι είναι ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Καλέστε τον γιατρό σας ή τον ΕΟΔΗ και παραμείνετε στο σπίτι σας. Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. Κάνουμε χρήση μάσκας. Η χρήση μάσκας συνίσταται μόνο σε επαγγελματίες υγείας, σε άτομα που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα ιώσεως, βήχα ή φτέρνισμα, ώστε να αποφευθεί η διασπορά της νόσου, σε άτομα που φροντίζουν ασθενείς με αναπνευστικά συμπτώματα. Όσοι είναι καλά στην υγεία τους, δεν συστήνεται και δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα. Πλένετε συχνά και σωστά τα χέρια σας. Καλύπτετε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχετε και φτερνίζεστε. Κρατάτε αποστάσεις από άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα. Καθαρίζετε καλά τις επιφάνειες και αερίζετε καλά τους χώρους.
Είναι τα αντιβιωτικά αποτελεσματικά στην πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του κορονοϊού? Όχι. Τα αντιβιωτικά δεν δρούν κατά των ιών. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Αν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Καλέστε το γιατρό σας ή τον ΕΟΔΗ και παραμείνετε στο σπίτι σας. Ο κορονοϊός, όπως και ο ιός της γρίπης, επηρεάζει σοβαρότερα τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους και ασθενείς με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, κακοήθειες, υπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες. Η ανάγκη προστασίας αυτών των συμπολιτών μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Καλό είναι οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα. Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε πληττόμενες περιοχές. Να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς, όπως και σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λίμωξης του αναπνευστικού συστήματος, να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό. Όσοι φροντίζουν άτομα που είναι ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να φορούν μάσκα. Εάν εμφανίζετε συμπτώματα και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληττόμενη περιοχή, μην προσέλθετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Καλέστε τον γιατρό σας ή τον ΕΟΔΗ και παραμείνετε στο σπίτι σας. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Ολοκληρώθηκαν και οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Κοζάνης εν μέσω πολλών ματαιώσεων λόγω της σχετικής κυβερνητικής απόφασης του περιορισμού του κορονοϊού. Ο Σύλλογος Κασμιριτζίδες πραγματοποίησαν κανονικά τις παραστάσεις για το θέατρο και στο τέλος αυτών παρέδωσαν τα έσοδα και φέτος στον Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό Κοζάνης. Εγώ τον αγάπησα μόλις τον είδα, τον κοίταξα στα μάτια και έπεισα. Δεν έχει σημασία τα χρόνια. Θες μαριμής ότι όλα τα κρεβάτια έχουν δυο λακκούβες, μια από εδώ, μια από εκεί. Εμείς την είχαμε στμές στη λακκούβα. Γιατί κοιμούμασταν αγκαλιά. Ο Λιούκος εσύ φάει. Είχε τη στμές στη λακκούβα γιατί αυτός ήταν 150 κιλά. Για μία ακόμα χρονιά οι Κασμερτζίδες διαθέτουν το σύνολο των εσόδων από την θεατρική τους παράσταση στο Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό Νομού Κοζάνης. Και φέτος οι Κασμερτζίδες έδωσαν το δικό τους χρώμα στην κοζινήθικη αποκριά, ανεβάζοντας την παράσταση Γκουρμέ οι Κυφτέδες. Την τελευταία ημέρα της παράστασης, το Σάββατο, παρέδωσαν στην πρόεδρο του Συλλόγου επιταγή με τα έσοδα της παράστασης. Αυτή είναι η χαρά μας. Εμείς μια φορά το χρόνο παρουσιάζουμε αυτή την παράσταση, η οποία πολλοί λένε δεν είναι θέατρο, και πράγματι και εμείς δεν είναι θέατρο, είναι ένας θεσμός αποκριάτικος. Εδώ και 17 χρόνια ανεβάζουμε αυτή τη θεατρική παράσταση. Έχει καμώσει μας καραλίτικα μέσα. Αλλά είναι αυτά, δεν παίζεται άλλη φορά, παίζεται μια φορά το χρόνο. Η κυρία Δόδωρα Κατερίνα, η οποία είναι η διευθύντρια του ΦΛΑΣ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλει κάθε βράδυ τους Κασμερτζίδες. Η κυρία Ελένη Παφίλη είναι αυτή η πρόεδρος η οποία έκανε αυτό το κτίριο. Αξίζει να πάτε να το δείτε. Δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να το κάνει. Σίγουρα δεν το έκανα μόνη μου αυτό. Το έχω πει πολλές φορές, αυτά τα έργα δεν γίνονται από έναν άνθρωπο. Ήταν μια κοινωνία ολόκληρη μαζί μας, ήταν όλες οι αρχές, ήταν ο Δήμαρχος Κοζάνης, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια μαζί συνεργάτες, ήταν αυτός που με όφησε να το ξεκινήσω, ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Δακής και πολλοί άλλοι, δηλαδή το σύνολο είναι μια ιστολόφιλη που ανθρώπων βοήθησαν για να γίνει. Εγώ απλά φέρνω, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έγιναν από τους ανθρώπους αυτής της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι απόψε εδώ να στηρίξετε και εμάς διασκεδάζοντας και βλέποντας την παράσταση. Δεν μιλες, κύριε, το πρόγραμμα με τον Υπουργό. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, κυρία Αγγλίκα. Δηλαδή. Να δεις που ο Υπουργός θα ενθουσιαστεί. Θα φάει δηλαδή ή θα μείνει σκός. Μόνο θα φάει. Γιατί εσείς θα φτιάχνετε και μικρά κομματσούλια και αυτά που φτιάχνετε δεν τρώνετε κιόλας. Δεν είναι για χόρταση. Η υπενθυμίστη της παράστασης Κασμερτζίδων γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Μάλιστα, οι Κασμερτζίδες με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ σχολίασαν και την απόφαση να μην πραγματοποιηθούν οι φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις. Μαζεύτηκαν και μύγες! 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 Καρτέρα! Αμά!
πες, κυρία μου! Μύγεις! Του φλείτε εδώ πάνω! Είναι δυνατόν! Παρακαλώ, πρώτα ο κύριος Δήμαρχος να δώσει την κυρία Κατζαβέλη. Όχι ρε, σήκωτε, δεν είσαι έτοιμο ψυχικά. Είναι και ανταργιασμένος, τον Μπέρκη του το βρίζουν. Στα καλά καθούμενα, δεν θα γίνει φανός. Όχι, δεν θα γίνει, διότι, ας το λένε, σύζητη ο άνθρωπος, πού να μιλήσει τώρα. Εγώ όμως έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί φέτος την αίθουσα την πήραμε αποκλειστικά και μόνο από την επέμβαση του Δημάρχου. Κάθε χρόνο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και φέτος προσωπική παρέμβαση με τον όρο ότι την Παρασκευή θα παίξουμε για τον Παπί, για το Καπί. Γιατί Πάπι είμαστε κι εμείς και βρέει σιγά σιγά. Λοιπόν. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και πάλι μια άλλη μια κουλιά για την προσφορά σα αυτή. Είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά πάνε σε έναν καλό σκοπό. Ένα σκοπό για την επίτευξη του οποίου συνέβαλαν πολύ για αρκετό διάστημα, αλλά όπως συνεχίζω να λέω ότι κάποιοι άνθρωποι στην κοινωνία έχουν θεσμικό ρόλο. Κάποιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν να παίξουν τον πρώτο ρόλο και αυτόν τον ρόλο έπαιξε η Ελένα για ένας χώρος που αντιμετωπίζει πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα να εκφραστεί και να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται. Και εμείς καλά κάνουμε και συμπαραστεκόμαστε σε αυτό το κάνουμε στο καθήκον. Έτσι, για να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός. Τώρα, για τις αμυντικές και για τις φανέλες. Κάτσε, κοίτα, ξέρεις ποιο είναι το ιδιαίτερο. Παντού φταίει ο Δήμαρχος. Στην Πάτρα δεν γίνονται καρναβάλια, ο Δήμαρχος φταίει. Στην Ξάνθη δεν γίνονται, ο Δήμαρχος φταίει. Στην Κοζάνη δεν γίνονται φανή, ο Δήμαρχος φταίει. Άρα, λες, ποιος φταίει ο Δήμαρχος και είσαι μέσα. Όλο και μέσα και στο Αθήνα. Εγώ έχω να κάνω μια παρατήρηση όμως για να πω κάτι. Λένε όλοι, ο Δήμαρχος ο Μούτος, τα είμαι καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Και την φετινή θεατρική παράσταση του Κοσμετζίδων προέβαλε όπως κάθε χρόνο η τηλεόραση του Flash. Επειδή όπως ήρθατε να δείτε το θέατρο και όχι εμένα, για δύο λεφτά έχουμε έτοιμη την επιταγή. Δεν θα πούμε πόσες είναι μέσα, γιατί δεν είμαστε τα σαραίοι Κοσμετζίδες. Κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, θα το κάνουμε και φέτος. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Ο Όμιλος Ρομποτικής Φλόρινας είναι μια δομή που απασχολεί 30 παιδιά και η οποία έχει ως στόχο την εξοικείωση των νέων με τη ρομποτική. Ο συγκεκριμένος όμιλος, μάλιστα, έχει καταφέρει στα λίγα χρόνια λειτουργίας του να διακριθεί σε πολλούς πανελλαδικούς και όχι μόνο διαγωνισμούς. Σειρά διακρίσεων έχει πετύχει στην εξάχρονη πορεία του ο Όμιλος Ρομποτικής Φλόρινας. Ο όμιλος, στον οποίο συμμετέχουν τη στιγμή αυτή 30 παιδιά, κατάφερε πρόσφατα να κερδίσει το τρίτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής. Πέρυσι είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Ο Όμιλος είναι ένα χήμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, είμαστε στην έκτη χρονιά. Έχει ξεκινήσει από το 2012 αρχικά ο Όμιλος, αλλά από το 2014 στην ουσία έχει πάρει τη μορφή που έχει σήμερα. Στον Όμιλο έρχονται παιδιά από όλα τα σχολεία της Φλόρινας, και δημοτικά και γυμνάσια. Κάθε χρονιά ο Όμιλος αλλάζει λίγο στη μορφή του. Αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά, για παράδειγμα, έχουμε μαθητές από 5η Δημοτικού μέχρι και Δευτέρα Γυμνασίου. Και οι μαθητές του Γυμνασίου είναι παλιοί μας μαθητές. Είναι παιδιά τα οποία έρχονται για τέταρτη, για τρίτη χρονιά στον Όμιλο. Μας ενδιαφέρει πολύ η συνέχεια. Θέλουμε δηλαδή τα παιδιά να συνεχίζουν και να μην είναι κάτι το οποίο έρχεται μόνο για μια χρονιά στον Όμιλο. Χρησιμοποιούμε κυρίως ανοιχτές τεχνολογίες για να κάνουμε τις ρομποτικές μας κατασκευές. Και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς, σε φεστιβάλ. Είμαι μέλος της ομάδας Μικρή Hacker εδώ και 4 χρόνια και μαζί με τα παιδιά φτιάξαμε αυτή την ομάδα, την τετραμελή ομάδα, για να συμμετάσχουμε σε ένα διαγωνισμό. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάποιες μικρές δοκιμές στοιδιοποίησης στην συσκευή. Ονομάζομαι Θεόφιλος Ανδρόπουλος. Είμαι στον όμιλο Μικρή Hacker εδώ και 3 χρόνια. Φτιάξαμε τη συσκευή που μετράει τις τιμές της ατμοσφαιρικής βλήψης, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο και πιο καθαρό. Είμαι ο Δημήτρης Μπάλκος. Είμαι μαζί με τα παιδιά στον όμιλο Μικρή Hackers εδώ και 4 χρόνια. Όπως σας είπαν, συμμετείχαμε σε έναν διαγωνισμό με την μορφή εδώ τη συσκευή. Δύο μετρά τις τιμές που θα Ονομάζομαι Ασπαντόβα. Είμαι μέλος της ομάδας Μικρή Hackers εδώ και ένα χρόνο. Η συσκευή μας με την οποία λάβουμε μέρος σε ένα διαγωνισμό μετράει η θερμοκρασία,
μονοξίδιο του άνθρακα και άλλα επικίνδυνα αέρια και μικροσωματίδια. Η τετραμελής αυτή ομάδα δημιουργήθηκε προσεκτικά και για διαγωνισμό, όμως αυτή τη στιγμή θέλαμε να πάμε πιο μπροστά, να την βελτιώσουμε, να δημιουργήσουμε τη σχολή μας και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συλλαμβάνη. Η εμπειρία μας ήταν πάρα πολύ ωραία, έτσι είχαμε μια ευκαιρία να δούμε περισσότερο ως ομάδα, να γνωρίσουμε καλύτερα, να συγκρινώσουμε περισσότερες γλώσσες πάνω στο θέμα. Πιστεύω ότι το χειρίζει πάρα πολύ καλά όταν διακριθήκαμε, δηλαδή πήραμε στη διάθεση. Είμαστε στις πρώτες 10 ομάδες της Ελλάδας και πιστεύω πως ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία την οποία θα είχαμε όλοι στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, την οποία φυσικά και θα μπορούσα να ξαναζήσω. Αν και ήταν σχετικά δύσκολο και βρέθηκαν πολλά προβλήματα στον δρόμο μας, τα αντιμετωπίσαμε και στο τέλος βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Τι σας όφησε γενικά να ασχοληθείτε με τη ρομποτική? Τι είναι αυτό που σας τραβάει δηλαδή σε αυτό το αντικείμενο? Εγώ δεν είχα καθόλου σχέση με τη ρομποτική. Στην 5η Δημοτικού ξεκίνησε ο συγκεκριμένος όμιλος. Ξεκίνησε βασικά να συμμετέχω σε αυτό το συγκεκριμένο όμιλο, υπήρχε και πριν. Και έτσι μου κέρδισε το ενδιαφέρον και περισσότερο σχετικά με τον προγραμματισμό, τη ρομποτική. Ονομάζομαι Σοφία Ζησιάκο, εγώ είμαι η Δανάη Αρδανίδου και εδώ η Κωνσταντίνα Δουγκλή. Φτιάξαμε μία μακέτα που είναι μία πόλη που έχει πολλά σκουπίδια και θα συναρμολογήσουμε κάδους με MDF, 4 κάδους διαφορετικά χρώματα και ένα απορριμματοδόρο που το έχουμε παραγγείλει. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω στο απορριμματοδόρο αν θέλουμε κάτι και θα έχουμε βάλει στήρες απόσταση στους κάδους και κάθε φορά που θα γεμίζει θα στέλνει μήνυμα στο απορριμματοδόρο για να πάει να το αδειάσει. Ονομάζομαι Πατρίκης Μάριος. Ονομάζομαι Καθάκιος Πρωτόχος. Έχουμε ένα θέμα με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να ακολουθούν και παράδειγμα ο ήλιος πηγαίνει σε ένα σημείο, σε διάφορα σημεία. Δεν πηγαίνει πάνω στα φωτοβολταϊκά ακριβώς. Έτσι θα φτιάξουμε ένα δορυφόρο που θα είναι σε ένα διαστημικό σταθμό στο διάστημα και έτσι θα πηγαίνει με την κίνηση της γης και θα παίρνει ενέργεια από παντού. Είμαι ο Βιλιάδης από Ευαγγέλου. Ονομάζομαι Δήμητρα Παντελίδου. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γιώργος. Και εγώ Γιάννα Κωνσταντίνος. Στα αδερφιά, πείτε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε εδώ. Συνδέσαμε την αξιδία οθόνη, η οποία θα δείχνει πόσο καθαρό είναι το νερό. Και σε κύριε, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλό σας απόγευμα.